Πραγματικά είχαμε μια δύσκολη κατάσταση στη διάρκεια της νύχτας. Χρειάστηκε να ζητήσουν πρόσθετη ιατρική βοήθεια περίπου 200 άτομα 200 από το χωριό άτομα. Αριανά της Κομοτηνής. 200 άτομα, ναι. Τι έφαγαν τα 37 οι άνθρωποι αυτά, παιδιά. Ναι. Αυτοί συμμετείχαν σε μια παραδοσιακή μουσουλμανική γιορτή που διοργανώθηκε χθες το βράδυ στο χωριό τους. Πρόκειται για το Σουρανί. Το Σουρανί είναι μια γιορτή η οποία διοργανώνεται μια φορά το χρόνο και αφορά τα παιδιά των μουσουλμάνων. Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της γιορτής υπάρχει παραδοσιακά και ένα δείπνο. Το δείπνο αποτελούνταν, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, από κοτόπουλα, τα οποία όμως φαίνεται ότι ήταν μολυσμένα, ήταν σαλμονέλα. Με αποτέλεσμα περισσότερα από 200 άτομα να χρειαστεί να διακομιστούν στο νοσοκομείο, όπου εκεί έλαβαν τις πρώτες βοήθειες 37 από τα 200, ήταν παιδιά, στα οποία έπρεπε να μπει ορός. Χρειάστηκαν δηλαδή μια σοβαρότερη ιατρική περίθαλψη. Αντιμετωπίστηκαν όλα τα περιστατικά, δεν κινδυνεύει κάποιο από τα παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν όλα, ναι, ναι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα περιστατικό να έχει μείνει στο νοσοκομείο για μεγαλύτερη ιατρική φροντίδα. Μια περιπέτεια λοιπόν με αίσιο τέλος. Ναι, μια περιπέτεια με αίσιο τέλος, η οποία όμως περιπέτεια για να αντιμετωπιστεί χρειάστηκε να διοργανωθεί μια πάρα πολύ δύσκολη ιατρική επιχείρηση με τους υπευθύνους του Σεισμανόγλιου Νοσοκομείου της Κομοτηνής να έχουν πραγματικά έναν αγώνα δρόμου στις νυχτερινές ώρες. Χρειάστηκε να κατέβουν εκτάκτως οι γιατροί και, και γιατροί, φαντάζομαι, να τρέξουν και κρεβάτια να βρεθούν. Γιατί αντιλαμβάνεστε, μα όταν προσέρχονται με μια 200 άτομα. Ναι. Βράδυ Κυριακής, 200 άτομα να αναζητούν ιατρική βοήθεια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι από μόνο του μια μεγάλη επιχείρηση, μια μεγάλη η οποία επιχείρηση. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί, πρέπει να κινητοποιηθεί αρκετός κόσμος. Το δεδομένο είναι ότι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν χρειάστηκε να μείνει κάποιος στο νοσοκομείο. Ανταπεξήλθε λοιπόν το σύστημα και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Αυτή η περιπέτεια με το αίσιο τέλος, ακριβώς.